Μετά από 5 μήνες, δηλαδή μετά το Μάρτιο που απαγορεύτηκαν οι εκπαιδευτικές και οι καλλιτεχνικές δομές, έκλεισαν τα σχολεία κλπ, ήμασταν υποχρεωμένοι να κλείσουμε κι εμείς. Να πω έτσι 2 λόγια για τη διαδρομή, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Πρωτοπορήσαμε στο ότι άμεσα σε επαφή με τον πρόεδρο και την αντιδήμαρχο, την κυρία Βλάχου, αποφασίσαμε να κάνουμε διαδικτυακά μαθήματα και έτσι κρατήσαμε την επαφή ειδικά με τα μικρά παιδιά, ώστε να μην μείνουν πίσω στην ύλη που είχαμε κάνει μέχρι το Μάρτιο. Ευτυχώς στις 15 Σεπτεμβρίου η καινούργια νομοθεσία προβλέπει το άνοιγμα των καλλιτεχνικών δομών, επιτράπησαν τα πνευστά όργανα και έτσι άνοιξαν πανελλαδικά όλες οι φιλαρμονικές πάλι κλπ. Εμείς βέβαια αποφύγαμε τη συναυλία την καλοκαιρινή, όμως καταφέραμε και κάναμε 8 παρελάσεις στο κέντρο της πόλης και στα χωριά, δίνοντας έτσι ένα τόνο χαράς στους συμπολίτες Ήταν μας. κάτι που το είχε ανάγκη ο κόσμος και το Βέβαια, βέβαια. φαινόταν και στο χειροκρότημα αλλά και στα όσα σας έλεγαν. Έτσι, πάρα πολύ. Προσπαθήσαμε να μην κάνουμε στάσεις ώστε να μην συνοστιστεί, υπάρχει συνοστισμός στον κόσμο και έτσι κάναμε παρελάσεις με τις αποστάσεις τις προβλεπόμενες και περνούσαμε μέσα από και μέσα από τα χωριά, αλλά και μέσα από το κέντρο της πόλης και φτάσαμε τώρα εδώ τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Έχουμε ολοκληρώσει τις εγγραφές με 9 παιδιά, συμπληρώθηκαν οι θέσεις. Τα παλιά, τα περσινά μας παιδιά επίσης όλα έκανα την επανεγγραφή τους και έτσι όλα τα μουσικά σύνολα ξεκινάνε από τη Δευτέρα και τα μικράκια μας και τα περσινά και η ομάδα που κάνει τις παρελάσεις και τις λιτανίες αλλά και η Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής. Ξεκινάμε από τη Δευτέρα κανονικά όλα μας τα μαθήματα, τις πρόβες μας κλπ. Με πόσες νέες εγγραφές ξεκινάει η συγκεκριμένη χρονιά? Τα κενά που είχαμε ήταν 14. Και έτσι ήρθανε και δηλαδή συμπληρώθηκαν και οι 14 νέες θέσεις που θέλαμε να πάρουμε. Οπότε είμαστε πλήρεις. Όλα τα τμήματα είναι γεμάτα. Με έχει πιάσει τώρα από τον αέρα. Κάνεις άλλη ερώτηση? Σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό της χρονιάς, πώς θα είναι βασικά με βάση τις νομοθεσίες περί COVID, τι έχετε προγραμματίσει? Εμείς θα προχωράμε βάσει της κάθε νέας νομοθεσίας. Εγώ όμως έχω κάνει τον προγραμματισμό μου για όλο το χειμώνα, με τις παρελάσεις μας, με τις λιτανίες, με όλες τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, είτε είναι παζάρια αυτά, είτε ανάματα δέντρου κλπ. Προγραμματίζουμε για τον επόμενο Μάρτιο τη συναυλία που αφήσαμε στη μέση πέρσι, το κινηματογραφικό αφιέρωμα, και από εκεί και πέρα. Περισσότερες βέβαια από αυτές τις εκδηλώσεις δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω του Ναι, αυτό. Δηλαδή, οι λιτανίες ακόμα απαγορεύονται. συσχετισμού. Άρα οι θρησκευτικές εκδηλώσεις, ας το πούμε, δεν γίνονται προς το παρόν, δεν επιτρέπονται, δεν ξέρω αν θα επιτραπούν και κάτω από ποια μέτρα θα επιτραπούν. Εμείς βέβαια κάνουμε τον προγραμματισμό μας και από εκεί και πέρα ό,τι γίνει θα γίνει. Ό,τι ακυρώνεται θα ακυρώνεται. Τι να κάνουμε. Εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε αισιόδοξα να Εσείς κάνατε προχωράμε τον για το προγραμματισμό χειμώνα. σας. Ακριβώς. Εμείς κάνουμε τον προγραμματισμό μας για όλο το χειμώνα, όπως κάθε χρόνο και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Ποια είναι τα μηνύματα, γιατί ξέρω ότι έχετε σε επαφή με πάρα πολλές φιλαρμονικές ανά την Ελλάδα. Ποιες είναι οι ανησυχίες τους, ποιες είναι οι συνεργασίες που πιθανόν ίσως κάνετε προσαρμοσμένες τους στα νέα πρωτόκολλα? Επειδή είμαι και στη θέση του Αντιπρόεδρου του Πανελληνίου Συλλόγου και κάνουμε διάφορες τηλεδιασκέψεις και μιλάμε μεταξύ μας, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα πανελλαδικά. Εμείς είμαστε σε πολύ καλή θέση, δηλαδή καταρχάς να σας πω ότι επέτρεψαν τον Μάιο να κάνουμε πρόβες, όχι εμφανίσεις αλλά τις πρόβες μας με αποστάσεις κλπ. Σε υπαίθριο χώρο, άρα εμείς ήμασταν στην πλεονεκτική θέση να έχουμε αυτόν τον υπέροχο χώρο στο Λαογραφικό Μουσείο και έτσι μπορέσαμε όλο τον Ιούνιο και κάναμε τις πρόβες μας έξω. Υπήρχαν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι είναι σε ημιυπόγεια, οι οποίοι δεν έχουν καν παράθυρα, είναι με air condition, οπότε αυτοί εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε καν τις πρόβες τους.
Γενικά υπήρχε μεγάλη ανησυχία. Στάλησαν πολλές επιστολές και στον Πρωθυπουργό και εμείς μέσω του Συλλόγου μας στην Επιτροπή Λοιμοξιολόγων για την ανησυχία του ότι 5 μήνες δεν εκπαιδεύονται αυτά τα παιδιά, ότι θα φύγουν, ότι θα διαλυθούν οι φιλαρμονικές. Υπήρχε πράγματι μεγάλο πρόβλημα. Μέχρι και στον Πρωθυπουργό στείλαμε επιστολή και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που 15 Σεπτέμβρη απελευθερώθηκαν τα πνευστά. Και έτσι όλοι με αισιοδοξία ξεκινάν δυναμικά να δούμε πώς θα παλέψουμε το χειμώνα. Θα τα καταφέρουμε.